Γεια σας φίλοι και φίλες του podcast, εγώ είμαι η Ρούλη. Δυσκολεύτηκα αρκετά να βγάλω επεισόδιο, να πω την αλήθεια, γιατί έλειπα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει στο χωριό μου, γύρισα, έκανα 6,5 ώρες να γυρίσω. Ξέρω ότι όλοι φύγαμε και πήγαμε στα χωριά μας και από εδώ από εκεί. Και μπράβο μας, γιατί καλό είναι να φεύγουμε από την πόλη, να ξεκουραζόμαστε. Αλλά ρε παιδιά, μήπως να φτιάξουμε και άλλο δρόμο. Δηλαδή δεν το έχουμε σκεφτεί καν αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ βάλαμε κλάστρες στο Σύνταγμα που κάνανε 5.000 ευρώ και δεν ήταν καν κλάστρες, το έχουν ξαναπεί. Ήταν τανακέδες. Καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος» με τη Ρούλη. Εγώ είμαι η Ρούλη. Γεια! Πάνω από αυτό το δρόμο που πάει στο χωριό μου, άλλον έναν δρόμο και ξέρουμε ποιο είναι όλο το πρόβλημα. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στην Κόρινθο και εκεί στην Κόρινθο γίνεται πανικός. Θες να πας τριήμερο και το σκέφτεσαι. Λες τώρα, τη Δευτέρα που θα γυρίσω θα είναι χάλια. Εγώ έχω κάνει τάμα να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος. Όποτε θα υπάρχει εθνική γιορτή, αργία, δεν ξέρω, Χριστούγεννα. Δεν γίνεται. 6,5 ώρες να είσαι στον δρόμο είναι εξαντλητικό. Χάνεις όλη τη μέρα. Έφυγα 4 ώρες το απόγευμα και έφτασα 10 ώρες το βράδυ. Δεν μου αξίζει αυτή η ζωή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο «Τι θα πει ο κόσμος». Το podcast το οποίο βγάζουμε τις αλήθειες που έχουμε κρύψει όλη μας τη ζωή κάτω από το χαλί. Δεν έχω καν χαλί. Πρέπει να βάλω ένα γιατί κάνει πολύ αντίλαλο εδώ μέσα. Τελευταία, παιδιά, είμαι χαρούμενη και νιώθω τύψεις γι' αυτό. Πού φτάσαμε να νιώθω καλά, δηλαδή ποιος να μου το έλεγε ότι θα είμαι ευχαριστημένη με τη ζωή μου και θα προσπαθώ να λύνω τα προβλήματά μου και όχι να παθαίνω εθνικό στάρ και να είμαι στα κάγκελα όλη την ώρα. Είναι άβολο να είσαι χαρούμενος και να περνάς καλά, γιατί έρχεται κάποιος και του λες γιατί κάνεις, ξέρεις αυτό το small talk που κάνουμε όλοι που δεν σε ενδιαφέρει ποτέ προφανώς τι κάνει ο άλλος, γιατί ποτέ δεν παίρνεις μια σοβαρή απάντηση. Δεν θα πεις ποτέ στον άλλον τι κάνεις και θα σου πει ο άλλος ακριβώς τι κάνει. Συνήθως σου πει καλά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ το small talk. Το έχω ξαναπεί. Πώς λέγεται το small talk στα ελληνικά? Μικρή κουβέντα. Disclaimer. Είναι μία ώρα τη νύχτα. Δεν είμαι και πολύ σπίρτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι ήδη εξαντλημένη. Σήμερα δεν έχω πάρει ανάσα καν. Από χθες. Σήμερα είναι Τρίτη, μία ώρα τη νύχτα. Έτσι. Τι κάνω για τους ακροατές μου. Νιώθω τύψεις όμως που νιώθω καλά. Γιατί είμαι κωμικός. Νιώθω καλά και δεν έχω τι να γράψω. Τι θα γράψω, ότι περνά ωραία. Περίεργο θα είναι. Ποιος θα ταυτιστεί με αυτό. Εδώ δεν ταυτίζονται γύρω μου. Βρίσκω κόσμο και λέω τι κάνεις, εσύ πώς είσαι. Δεν είμαι γι' αυτό. Και εγώ μετά τι να πω. Ή να πω ότι είμαι καλά. Ντρέπομαι. Και δεν έχω γι' αυτό τύψεις. Σχέστηκα προφανώς. Είμαι κωμικός, μπορώ να είμαι και χαρούμενη. Δεν θα πάθω τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω τύψεις γιατί πάρα πολύ καιρό δεν ήμουν καλά. Έχω ακόμα. Δεν περνάει, δηλαδή δεν ξέρω, δεν περνάει. Δεν περνάει με τίποτα αυτή η κατάθλιψη. Όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι κάτι που έχω τώρα και αύριο δεν έχω. Δεν είναι έτσι μπαμπούμ. Η δικιά μου τώρα είναι σε ύφεση. Οκ, το αναγνωρίζω. Περνάω και καλά, δουλεύω και τα λοιπά. Έχω κλείσει και τον έκο έξω, sorry. Να το ανοίξω. Όχι. Να πάω να γαμηθεί. Τι κάνει γλύφη, είναι φυτό. Τι κάνει εκεί. Θα το ανοίξω γιατί ορίστε. Έγλυφε μια μονστέρα. You monster. Με αυτά τα αστιάκια έτσι κάνω κι εγώ entertain τον δικό μου αυτό. Δεν είναι όλα για εσάς, κάποια είναι και για μένα. Όλα είναι για μένα βασικά. Τα κάνω γιατί τα θέλω, δεν τα κάνω για κανέναν άλλο λόγο. Γι' αυτό κάθομαι μία ώρα τρίτη βράδυ και καγυρνώ επεισόδιο. Γιατί το θέλω. Όχι επειδή κάποιος έχει ένα πιστόλι αυτή τη στιγμή απέναντί μου και με σημαδεύει εδώ. Το θέμα είναι να περνάω εγώ καλά. Γιατί είναι και ο πίτσι έξω. Έλα ρε μπρο, σε παρακαλώ, προσπαθώ να γυρίσω επεισόδιο. Αν σκέφτεστε να κάνετε παιδιά, μην πάρετε γατιά. Γιατί αν πάρετε γατιά, μετά δεν θέλετε να κάνετε παιδιά. Δεν είχα μάθει ποτέ να είμαι πολύ χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη ήμουνα. Πολύ ωραία ζωή είχα, μια χαρά, μπράβο, ναι, όλα καλά. Αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι έχουν θλίψει μέσα τους για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τους ίδιους. Η ζωή είναι η ζωή. Ναι, ο πίτσι δεν είναι τόσο ήρεμος, πρέπει να ανοίξουμε το πίτσι. Δεν είναι. Αλλά τώρα περιμένω το άλλο παπούτσι να πέσει που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Οι οποίοι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, παιδιά, σε μια εβδομάδα έχουν εκλογές και πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχω τόσα πολλά συναισθήματα για αυτές τις εκλογές. Γιατί έχω λίγο ηθική, γιατί δεν μπορώ να ακούω παπαριές. Γιατί έχετε δει τι γίνεται. Δηλαδή, θα μου πεις είναι καινούργια αυτά, τα ξέρουμε τόσο καιρό. Απλά δεν ξέρω, κάθε μέρα εκπλήσωμαι που δεν κάνουμε και τίποτα. Γιατί είχα πάει στο χωριό μου και γύρισε ο καθηγητής που είχα στο Λύκειο, αρχαία, κάτι τέτοιο, δεν με ενδιαφέραν πολύ τα αρχαία, οπότε δεν έχω πολύ εικόνα. Και κάτι είχαμε μια συζήτηση για το πόσο χάλια είναι η κατάσταση και μου κάνει ναι, γιατί εσείς δεν ασχολείτε με τίποτα και δεν αντιδράτε σε τίποτα, όπως κάνανε παλιά
όταν ήμασταν εμείς 18 χρονών που παίζαμε ξύλο στις πορείες και γενικά δεν ξέρω αν αυτός έπαιζε ξύλο, γιατί φοράει κοστούμι. Αλλά όμως σίγουρα συμφωνώ με το ότι δεν μας νοιάζει τίποτα από τι γίνεται και δεν έχουμε βγει ακόμα στους δρόμους με τα ρόπαλα. Δεν είναι ότι αυτό το podcast προμοτάρει τη βία προφανώς, αλλά μερικές φορές η λύση είναι βία, αλλά ποτέ η βία δεν είναι λύση. Και η Άννα είναι πάντα βύση. Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα της πραγματικότητας, εγώ περνάω καλά, κατάλαβες, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και λέω, οπ, τι έγινε εδώ, πώς μπορείς να εμπιστεύεσαι σε πολύ τον εαυτό σου, γιατί χαμογελάς συνέχεια και δίνεις χώρο στο να είσαι αυθεντική και να κάνεις ό,τι γουστάρεις χωρίς τύψεις ότι, ω, έκανα, μήπως εδώ πέρα ήταν κακό αυτό που είπα, μήπως εδώ ήμουν λίγο υπερβολική, μήπως παραμίλησα, μήπως μίλησα πολύ, μήπως τους κούρασα, τρελαλό, τρελαλά. Μια ωραία πεταλούδα μες στο κεφάλι μου. Καλά, δεν είναι έτσι. Χίλια δύο πράγματα νιώθω, παιδιά, και νιώθω επίσης ότι δεν έχουμε χρόνο σαν άνθρωποι να νιώσουμε τα πράγματα που θέλουμε να νιώσουμε. Δεν ξέρω αν ακολουθείτε. Αλλά η πραγματικότητα είναι τόσο ασταμάτητη. Από το πρωί ξυπνάς, πρέπει να πας για δουλειά, να γυρίσεις, να φας, να προλάβεις να κάνεις μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Μια υποχρέωση. Μετά το βράδυ πρέπει να έχεις φίλους, να κάνεις, να φας, να δεις τα παιδιά σου, να δεις το οικουμενό σου, να δεν ξέρω εγώ τι κάνεις. Το παίξεις. Κάποιοι είναι μόνοι τους. Κάποιοι τον παίζουν και με παρέα. Κάποιοι τον παίζουν ενώ έχουν ολόκληρη κοπέλα δίπλα και η κοπέλα δεν ξέρει τίποτα. Και δεν κάνουν σεξ και απλά τον παίζουν. Δηλαδή αυτό από άλλο παραμύθι. Γιατί μου έχει συμβεί. Μάλλον γι' αυτό δεν ήμουν χαρούμενη. Αλλά γιατί να είναι άβολο να είσαι ευτυχισμένος. Δεν μπορείς να πεις έτσι με στόμφο. Ναι! Τι κάνεις? Καλά, εσύ είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ καλά, να ξέρεις. Χαίρομαι πολύ. Είναι σχεδόν τρομακτικό πόσο συνηθισμένοι είμαστε το να νιώθουμε χάλια. Είναι τόσο τρομακτικό που υπάρχουν ολόκληρες εκφράσεις. Σε καλό να μας βγει. Άμα γελάς πολύ, λες, μπα σε καλό μας, μπα σε καλό, χτύπα ξύλο. Δεν έχουμε μάθει, είμαστε conditioned στο να περνάμε άσχημα, γιατί δεν μπορείς να περάσεις και πάρα πολύ καλά. Ακόμα και οι που λένε τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Ακόμα και οι πλούσιοι δεν θέλουν να μας πεις ότι περνάνε χάλια. Ναι, και αυτοί περνάνε χάλια, γιατί φαντάζομαι όταν έχεις ένα σκασμό λεφτά και δεν σου λείπει τίποτα, δεν χορταίνει και αυτή η τρύπα που έχεις μέσα σου. Αυτή η τρύπα που έχουμε όλοι, εκεί που βάζουμε τα πράγματα όταν μας λένε πού να το βάλω αυτό. Βέβαια, έχουμε περάσει και 400 χρόνια σκλαβιάς, έτσι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτά από κάπου ήρθαν. Και γενικά, παλαιότερα ήταν όλος ο κόσμος σε πολύ πιο δυσμενή κατάσταση. Λέω καμιά τέτοια λεξούλα, έτσι λίγο πιο πιασάρικη που και που, για να φαίνεται ότι ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω πώς έφτασα στο να είμαι χαρούμενη. Απλά πολλά κακά πράγματα συνέβησαν στη σειρά, μέχρι που κάποια στιγμή δεν πέραν καθόλου καλά και μετά ήταν μονόδρομος το να είμαι χαρούμενη. Όχι το να είμαι χαρούμενη ότι εγώ από αύριο είμαι χαρούμενη. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, εγώ θα είμαι χαρούμενη. Αλλά κάπως θα το ξέρεις τι πλέον οι επιλογές που κάνω θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στον είμαι εγώ χαρούμενη, ξέρω εγώ. Ριζοσπαστικό, ας το δοκιμάσουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο πλέον είμαι στο vibe ότι οι γυναίκες, γιατί π.χ. είμαι γυναίκα, έτσι, okay, sorry. Ξέρω ότι δεν κάνατε assume, αλλά γυναίκα είμαι, γυναικάρα. Τι, άμα δεν στηρίξω εγώ το σπίτι μου, θα παίζει να με πλακώσει, εντάξει. Τι είναι cringe, λέω ότι είμαι γυναικάρα στο ίδιο με το podcast. Πού θα το πω? Πού άλλο να το πω? Προσπαθώ να στηρίζω πάρα πολύ τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες, τις άλλες γυναίκες, τις μεγάλες γυναίκες, όλες οι γυναίκες, τις όμορφες, τις άσχημες, γιατί και εγώ είμαι και όμορφη και άσχημη. Μία μέρα είμαι πανέμορφη, μία μέρα είμαι κακάσχημη. Δεν θέλω να με βλέπω. Τι περίρουκε αυτό το vibe, Παναγία μου. Η Παναγία άραγε είχε τέτοια προβλήματα. Είχε ανασφάλιση η Παναγία. Θα μου πεις τι ανασφάλιση είχε ένα 14χρονο κορίτσι το οποίο γέννησε ένα μεσία. Άβολο, το ξέρω. Αλλά αυτή είναι η main θρησκεία που υποστηρίζουν, έτσι. Ας το θυμηθούμε λίγο αυτό. Ας το σκεφτούμε βασικά. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέραμε για να το θυμηθούμε. Είναι χαζό που δεν στηρίζουμε πιο πολύ οι γυναίκες η μία την άλλη. Εάν το κάναμε αυτό, σκεφτείτε το λίγο. Θα είχαμε το 100% τον έλεγχο όλου του πληθυσμού. Γιατί οι άντρες τρέχουν πίσω από τις γυναίκες. Οι γυναίκες μεταξύ μας, άμα τα κοιμιάσουμε και τα βρούμε, θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Απλά θα κυκλοφορούμε χωρίς μπλούζα. Και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό, το groundbreaking πράγμα? Θα είναι οι άντρες, δεν μπορώ, θα είναι σαν τα το zombie apocalypse, θα είναι αυτό. Θα είναι man apocalypse. Γιατί θα είναι όλοι, boobs, boobs, να το πιάσω λίγο. Έχω δει Love is Blind, σκηνή, όχι Love is Blind, ένα άλλο έτσι τραγικό πράγμα. Το Love is Blind είναι πολύ καλό για σκουπιδό TV reality που απλά το βάζεις μετά από 12 ώρες δουλειά και δεν καίγονται, ένα τα εγκεφαλικά σκύτρα, βασικά δεν καίγονται, πάνε για ύπνο. Είναι σε φάση, okay, δεν με χρειάζεται πια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά και από τα αγαπημένα μου είναι τα Real Housewives of Beverly Hills και τώρα θα δω και το Real Housewives...
Και τώρα θα δω και το Real Housewives of New York, γιατί είδα μια τρελή σκηνή με ένα πλαστικό πόδι και θέλω να το δω, θέλω να το ξέρω, θέλω να το μιμάρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μην το ξέρω εγώ αυτό. Θα με ρωτήσει κάποιος, το ξέρεις αυτό με το πλαστικό πόδι, και τι θα του πω, όχι. Με τι ντροπή, ντροπή μου. Έλεγα τις προάλλες ότι δεν θέλω να είμαι cool, αλλά έλεγα ψέματα προφανώς. Θέλω να είμαι full cool. Ποιος δεν θέλει να είναι cool. Μόνο κάποιος νεκρός που είναι ήδη cool. Που λένε θα σε βρουν κρύο. Λέτε ο Κώστας Κρύος, να άκουσα ότι τον ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί δεν έκανε σχόλιο. Δεν ακούει το podcast μου. Κώστα, είσαι ζεστός. Πάμε λίγο τα κορίτσια, λίγο να κάνουμε η μία μπράβο στην άλλη. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή. Τι είπες, φανταστικό, πολύ αστείο. Χαχαχα. Καλά, προφανώς η άλλη δεν είναι για το πέος τελείως, έτσι. Τι έκφραση κι αυτή, είσαι για το πέος. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο χάλια. Μέχρι και όλοι το ξέρουμε ότι το πέος είναι κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι καλή. Δηλαδή πρέπει να είσαι, όχι σαν γυναίκα, γενικά σαν άνθρωπος. Πλέον είσαι για το. Δεν λένε για το πέος, προφανώς για το άλλο, το τσοπού. Τσοπού. Το κόψω αυτό. Θεέ μου, τι λέω. Θεέ μου, γιατί η Παναγία ήταν 14 χρονών. Γιατί ξέρεις τι λένε. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει. Πήγε κάπου πολύ κακά η κουβέντα και θα αλλάξουμε θέμα. Γιατί 1% είναι αλήθεια. Είσαι καλά, εγώ θέλω να πω με την οικογένειά μου να είμαι. Βασικά, όχι όλους. Αλλά αυτοί που δεν θα είναι στον παράδεισο, αν υπάρχει 1% πιθανότητα, δεν θα είναι καν εκεί. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα πάω στον παράδεισο. Άκου εδώ τι μας έχουν βάλει. Κορ, αυτά τώρα είναι κορ μέσα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μην πιστεύω στο Θεό κτλ. Αλλά το ότι από 0 χρονών πήρε θυμιατά, πήρε θυμιατά, εικόνες, αγιογραφίες, πήρε άγιοι, αυτό, αμαρτίες, κόλαση, σατανάς. Άντε να μην τα πιστεύει, αφού όλος ο κόσμος τα λέει. Δηλαδή το ότι λέω αυτά τα Παναγία μου, Χριστέ μου κτλ. Αυτά είναι. Ξέρεις, λες και λες, παιδί μου, χτύπα ξύλο στο αψούλες γίτσες στον άλλο. Είναι αυτό, είναι περασμένο μέσα. Ούτε καν τα σκέφτομαι ότι πιστεύει στην Παναγία όταν το λέω. Απλά είναι έτσι, μπλουμ. Τι λες σε αυτή την περίπτωση, αυτό. Όπως αυτό που λέγαμε πριν. Πού να το βάλω αυτό. Αν με ρωτάτε τι θα ήθελα να ήμουν αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να ήμουν ένα μωράκι ενός χρονών. Μόλις με έχουν πλύνει από τις αμαρτίες μου, το προπατορικό αμάρτημα, είμαι φουλ καθαρή, δεν έχει προλάβει να με κάνει κανένας να έχω εφιάλτη το βράδυ και να πηγαίνω ψυχοθεραπεία. Και με πάνε βόλτα με το καρότσι, η μαμά μου κάνει παιχνίδια και δεν φοράω παπούτσια και είμαι στο καρότσι με τα καλτσάκια και μου λέει «Μα, θες να παγωτώ?» «Ναι, μαμά, θέλω να παγωτώ». Ένας χρόνο θα μιλάω, γιατί θα είμαι τόσο εξελιγμένο μωρό. Θα αργήσω να κάνω ότι περπατάω για να με παίρνουν αγκαλίτσα και με πηγαίνουν πέρα δόθη. Θα κάνω τα κακάκια μου, θα έρχονται να με σκουπίζουν. Θα κάνω τσισάκια στη μούρη του μητέρα μου και του πατέρα μου. Τι γλυκούλη που θα είμαι. Θα τρώω και θα κάνω χαμό. Θα λέω μπέμπε, θα λέω πουτσα. Θα είναι αστείο. Θα σάρα περνάνε τα μωράκια. Και το ξέρουνε, τα έχετε δει πως γελάνε. Με ένα ύφος. Πολύ πονηρό. Γιατί ξέρουνε ότι σε κάνουν ό,τι θέλουν. Σε παίζουν εδώ στα δάχτυλά του. Ό,τι θέλουν. Θα κάνει το παιδί. Είστε όλοι σφίχτηκαν, όλοι κόλλοι κατευθείαν. Εδώ κλαίει ένα μωρό και η μητέρα πετάει γάλα. Αυτόματα. Τέτοια είναι η δύναμη που έχουν πάνω μας. Θα με πήγαιναν εκεί βόλτα. Έχω δει μωράκι 9:30-10 η ώρα το πρωί στη στάση του λεωφορείου. Ξέρετε τι έκανε. Κοιμότανε. Γιατί μπορούσε. Ήταν στο καροτσάκι. Δεν χρειαζόταν να περιμένει να μπει, να βρει θέση και αν. Να κάτσει άβολα απέναντι από μια κυρία ή ένα κύριο που δεν χωράνε και οι δύο να κάθονται μαζί με άλλους δύο στην τετράδα με τις θέσεις. Το οποίο ποιος το σκέφτηκε δεν ξέρω. Δηλαδή, τα κάνεις παρέα με κάποιον στο λεωφορείο. Τι, αυτός δούλευε σε καφετέρια και λέει να σας πω κάτι. Πολύ ωραία δούλευε εκεί πέρα το σύστημα 2-2 απέναντι. Θα το κάνουμε και εδώ. Ναι, θα χαλάσουμε το 1/3 του χώρου του λεωφορείου. Αλλά μπορεί να τα βρουν αυτοί οι άνθρωποι που γυρνάνε, ξέρω, από τη δουλειά κομμάτια και απλά θέλουν να βρίσουν κάποιον. Και σε χτυρίζουν να πένε. Στέλνει, μάζεψε τα πόδια σου. Μάζεψε τα έρθει εδώ και απλώθηκε. Όλο αυτό κάνουν όλοι. Βρίζουν από μέσα του το λεωφορείο. Γι' αυτό εγώ είμαι ματιασμένη κάθε φορά που βλέπω το. Που βλέπω. Δεν βλέπω μπροστά μου. Κάθε φορά που βγαίνω από το 5 είμαι χάλια, σαν να είμαι άρρωστη. Δεν θέλω ξεμάτιασμα, εξορκισμό θέλω. Είναι τρελό προνόμιο να χαίρεσαι εκεί που κάθεσαι και να μην χρειάζεται καν να τα μαζέψει. Ούτε καν όταν είσαι μεγάλο άνθρωπο δεν σημαίνει αυτό. Γιατί έχει και το awareness τότε ότι χαίστηκα, βρωμάω. Μα. Θα έρθει τώρα άλλος ένας μεγάλος άνθρωπος και πρέπει να τα σκουπίσει αυτά. Ενώ όταν είσαι μωράκι, ούτε ξέρεις τι συμβαίνει. Μου σου πω, χαίρεσαι κιόλας. Λες, α, κάνουμε πιο πολύ παρέα με τη μαμά. Μαμά, πάρε λίγο στο πρόσωπο, κακάκια. Α, μπαμπάκα, έλα να σε κατουρίσω. Μεγάλος, άμα θες να κατουρίσεις κάποιον, πρέπει να πληρώσεις τόσα λεφτά. Και επίσης, παιδιά, ξέρετε ποιον άλλο ζηλεύω σε αυτή τη ζωή.
Και καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτές τις γυναίκες που ερωτεύονται δολοφόνους που είναι στη φυλακή και τους στέλνουν γράμματα με καρδούλες πάνω από όλα τα γιώτα και τα άλφα και τα ωμέγα και πόσο σ' αγαπώ και τι ωραία σχέση είναι αυτή. Από απόσταση, ο άλλος έχει δικιά του ζωή, απόλυτα. Δεν θα τον δεις ποτέ τυχαία έξω το βράδυ, ενώ αγκαλιάζεις ένα φίλο σου γιατί έχεις να τον δεις 3 χρόνια και ξαφνικά να ζηλέψει ο άλλος που σε πέτυχε αυτή τη στιγμή και να έχεις μετά να τσακώνεσαι 2 εβδομάδες και κάθε 6 μήνες να ξανάρχεται το θέμα και να ξανατσακώνεσαι από την αρχή. Μια χαρά, είναι άλλος φυλακή. Αρχικά ξέρεις τι να περιμένεις. Δεν είναι κρυφό, υπάρχει ολόκληρη δικογραφία. Πήγε μέσα γι' αυτό, του αυτού τον τριγκάρι, δεν μπορεί να βλέπει το χρώμα κόκκινο, πρέπει να είναι τα μαλλιά σου καστανά. Δηλαδή θέλω να πω, είναι όλος profiled. Literally. Έχουν κάτι, έχουν κάνει το προφίλ του. Ξέρεις ποιος είναι. Υπάρχει μια ασφάλεια στο να ξέρεις ποιος είναι ο άλλος από την αρχή. Δεν χρειάζεται να περάσει 2,5 χρόνια να καταλάβεις ότι είναι για το πέος ο Νικόλας. Αχ, μήπως μου κρύβει κάτι. Ναι, πτώματα στο ντουλάπι. Αλλά δεν θα σου κρύψει ποτέ ότι για παράδειγμα μιλάει ακόμα με την πρώην του. Ή ότι μετά από σένα θα βγει με την κόμενά του. Γιατί νόμιζα εγώ ότι είμαι κόμενά σου. Άμα είναι όλη στη φυλακή, υπάρχει ποτέ περίπτωση να έχει δεύτερη κόμενα ή να βγει με μία και μετά να βγει με σένα. Και αν έχει δεύτερη κόμενα, να σου πω κάτι. Μπράβο, χαλάλ, γιατί είναι πολύ κουραστικό να γράφεις κάθε εβδομάδα γράμμα, φαντάζεσαι. Τι να γράφεις αυτό το γράμμα, πόσες φορές να πεις ότι σ' αγαπάω, πόσες ζωγραφιές να κάνεις. Να στείλεις λεφτά, δεν ξέρω κιόλας σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζηλέψουν κιόλας. Γιατί τι, δεν θα τους ξαναστείλεις μήνυμα. Ξέρεις και πότε σε παίρνουν τηλέφωνο, ούτε αποκρύψετε τίποτα. Το λέει. Δεν με έχουν πάρει ποτέ από τη φυλακή, αλλά φαντάζομαι είναι όπως στις ταινίες. Χτυπάει το τηλέφωνο και σου λέει, δέχεστε αυτή την κλίση. Και είναι και το απόλυτο κακό παιδί. Αν όλοι είναι στη φυλακή, θα το πεις στους γονείς σου. Ερωτεύτηκα το Μιχάλη. Είναι δολοφόνος. Ποιοι είμαι εγώ να κρίνω στο κάτω-κάτω ότι οι γυναίκες ερωτεύονται δολοφόνους. Έχω ερωτευτεί χειρότερους. Και είναι και έξω. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Μια μέρα θα τους πετύχω. Μόνο και μόνο τους. Όχι, δεν θέλω να πετύχω κάποιον για το πέος πρώην μου, γιατί πραγματικά δεν θέλω τα νεύρα που θα έχω μετά. Πώς αναπληρώσω. Το μήνα πρέπει να μην ξεχάσω ότι έκανα μία διπλή ψυχοθεραπεία, έκανα ένα διωράκι εκεί πριν τα γενέθλιά μου και πρέπει να το πληρώσω τώρα που το έκανα. Όλα εδώ πληρώνονται. Είδατε, τα μωρά δεν έχουν τέτοιες συνέπειες. Δεν πήγε ποτέ κανένας σε ένα μωρό να του πει, λοιπόν, 25 ευρώ κάνουν αυτά. Έχει πληρώσει ποτέ ΔΕΗ το μωρό. Είπε ποτέ κανένας σε κανένα μωρό, ξέχασε το φως ανοιχτό στο μπάνιο, δεν θα το κλείσεις. Με ποιον στέλνεις μήνυμα στο Facebook. Εσύ έστειλες πρώτο ή αυτό σου έστειλε πρώτο. Μιλάτε ακόμα. Δεν μιλάω καν, μπρο. Με. Αυτό ήταν πρόβατο. Δεν ξέρω γιατί ήρθε το πρόβατο αυτή η συζήτηση. Μάλλον επειδή είναι ίσταξα και βλέπω προβατάκια. Αυτό δουλεύει σε κανέναν. Να μετράτε προβατάκια πριν κοιμηθείτε. Εγώ παλιά ξέρετε τι έκανα. Όταν πήγαινε να κοιμηθώ, έβλεπα στο μυαλό μου, έκλεινα τα μάτια μου και έβλεπα ότι είμαι σε μια κούνια πάνω και η κούνια γυρνάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τελείως. Και έπαιρνα φόρα με το μυαλό μου με αυτή την κούνια και μετά προσπαθούσα να σταματήσω τη φόρα και να πάω ανάποδα. Δεν ξέρω αν έβγαλε καν νόημα αυτό που είπα, αλλά αυτά είχα να πω και αν σας άρεσαν. Εντάξει, λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, να γελάσετε λιγάκι, να σκεφτήκατε λίγο διαφορετικά, να μπορέσετε να με ακολουθήσετε στην τρελή σκέψη μου για ακόμη μια φορά και να έρθετε στις παραστάσεις. Παρασκευή 1η Νοεμβρίου είμαστε στην Αργυρούπολη, The Cult Cafe. Μετά την Κυριακή είμαστε στο Symposium Music Bar στα Εξάρχεια. Έρχεται παράσταση στον Ημιτό 14 Νοεμβρίου, θα ανακοινωθεί άμεσα και γενικά έρχονται πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλά ωραία πράγματα, αστείες βραδιές, ελάτε σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ δηλαδή. Αυτά, τα καλύτερα έρχονται, φιλιά. Ωχ, παιδιά, εκλογές Αμερική, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ξέρω ότι δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει είναι μια ωραία ευκαιρία να το δείξει. Εσείς με ποιον είστε, με Τραμπ ή Καμάλα? Γράψτε μου στα σχόλια.